τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη και ένα σύντομο ρεπορτάζ που έκανε ο Γιώργος Γκάτσης. Αυτά λοιπόν από την μικρή τελετή που προηγήθηκε και για τον Στράτο Γιδόπουλο, ένα μετάλλιο, τον πρόεδρο δηλαδή της Ένωσης. Σε αυτήν επαναλαμβάνουμε την βράβευση που προηγήθηκε του μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα στην ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας 1988-89 και του Ολυμπιακού. Το πλάγιο είναι υπέρ της ΑΕΚ από τον Σαββίδη. Για τον Χριστοδούλου και πάλι ο Σαββίδης. Σαββίδης με την μπάλα για τον Οκόνσκι. Οκόνσκι ανάμεσα από δύο παίκτες περιμένει ο Σαββίδης. Την μπάλα κοντά του είναι ο Αποστολάκης. Σαββεύσκι το δυνατό σουτ και θα μπλοκάρει θαυμάσια ο Ταλικριάδης. Σαββεύσκι από την άλλη πλευρά ο Κούτουλος και ο Μανολάς. Και η μπάλα με τον Καλογερόπουλο ακριβώς επάνω στη γραμμή. Συνεχίζεται η φάση. Έχουμε τώρα μια αμφισβητούμενη ίσως φάση μετά από την κεφαλιά που έκανε ο Μανολάς και η μπάλα και το σουτ στην συνέχεια απομακρύνθηκε από τον Καλογερόπουλο. Σαββεύσκι και πάλι όμως την φάση εδώ, από την παλιά εδώ του Πάπα Ιωάννου το σούτ πάνω στον Αποστολάκη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες και η κερκίδα. Μανολάς, Πάπα Ιωάννου και Αναστόπουλος, Τσιαντάκης. Τσιαντάκης με την μπάλα θα κάνει το δυνατό σούτ και η μπάλα θα είναι κόρνερ μετά την εκπληκτική απόκρουση του Οικονομόπουλου. Αναστόπουλος τώρα στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Πάντα ο Αναστόπουλος με την μπάλα. Αναστόπουλος σε καλή θέση τώρα, έτοιμος για να κάνει το σουτ για τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος και πάλι προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα. Έκοψε εκεί ο Μανολάς. Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος τώρα ετοιμάζεται να κάνει την παράλληλη σέντρα και δοκάρι και είναι η μπάλα out. Κούτουλας, ο Κόνσκι. Κοντά του είναι ο Σαββίδης. Για τον Σαββίδη τον Ισάεκ. Σαββίδης τώρα ετοιμάζεται να κάνει το σουτ. Θα κάνει το σουτ όταν τελειώσει από μακρύνη. Και κόρνερ από τον Αλεξίου. Σταματήσει να κάνει την παράλληλη σέντρα εδώ πιο πίσω για τον Χριστοδούλου και τον Σαββίδη Αλεξίου. Φάω λοιπόν υπέρ της ΑΕΚ μαζί με τον Οκόνσκι προς την παλιά και είναι ο Σαββίδης με την κεφαλιά που θα βγάλει την μπάλα out. Τέταρη το φάουλ, θαυμάσιο το σουτ και η μπάλα out. Σαββίδης θα χάσει την μπάλα από τον Χατζίδη. Χατζίδης τώρα εδώ με την μπάλα, Χατζίδης θα κάνει το σουτ πάνω στον Κούτουλα. Σταματήσει τώρα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Σταματής ετοιμάζεται να κάνει το σουτ μπροστά στην παλιά για τον Σαββεύσκι. Σαββεύσκι μαζί με τον Αποστολάκη, ο Αλεξίου και ο Ταλικριάδης θα μπλοκάρει μπροστά από τον Σταματή. Προς την παλιά τώρα για τον Παπαϊωάννου περνάει στην αντεπίθεση κατά μέτωπο επίθεση του Παπαϊωάννου για τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου θαυμάσια για τον Σαββίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σαββίδης επικίνδυνο θα κάνει το σουτ και η κόντρα από τον Αλεξίου σε πλάγιο. Ο Κόνσκι για την ΑΕΚ. Άνοιγμα για τον Σαββεύσκι. Σαββεύσκι τώρα προσπαθεί να βρει διέξοδο για να κάνει το σουτ. Πάντα ο Σαββεύσκι με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σαββεύσκι θα κάνει το σουτ για να μπλοκάρει τον Αλικριάδης. Σαββίδης. Προς την παλιά τώρα θαυμάσια για τον Χριστοδούλου από τα αριστερά. Χριστοδούλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Χριστοδούλου επικίνδυνα. Ο Αλεξίου και ο Αποστολάκης και Αντάκης πιο πίσω ακόμα για τον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι για τον Σαββεύσκι και τον Σταματή. Το σουτ από τον Σταματή θα χάσει ο Αλικριάδης. Χριστοδούλου από πολύ κοντά θα μπλοκάρει όμως ο Αλικριάδης. Σωτήρια η επέμβαση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού μπροστά από τον Χριστοδούλου που έκανε το σουτ από την άλλη πλευρά. Ο Σταματής και ο Σαββεύσκι και έχουμε το 0-0 ΑΕΚ Ολυμπιακός με τη σωτήρια επέμβαση του Ταλικριάδη. Τέταρη. Μετά την παλιά του Χατζίδη, ο τέταρο τώρα από τα πλάγια δεξιά. Ο Αναστόπουλος άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Μπακατουρίδη και η έξοδος του Οικονομόπουλου. Αντεπίθεση τώρα όμως της ΑΕΚ πάλι με τον Σαββεύσκι. Σαββεύσκι τώρα κοντά του πάλι τον τέταρη. Σαββεύσκι από την άλλη πλευρά και κεφαλιά. Σαββίδης, Αποστολάκης, Χριστοδούλου. Χριστοδούλου η έξοδος του Ταλικριάδη. Και πίσω ακόμα στον Οκόνσκι. Προσπαθεί να δώσει δεξιότερα για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος τώρα μαζί με τον Αναστόπουλο και η μπάλα είναι στον Αλεξίου. Αποστολάκης μαζί με τον Σταματή. Πάντα Αποστολάκης και θα κερδίσει την κόντρα. Αποστολάκης παράλληλη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Σαββίδης και έχουμε την μπάλα out. Επίθεση που έχει προωθηθεί και ο Μανολάς για τον Οκόνσκι και παράλληλη σέντρα για τον Χριστοδούλου. Η κεφαλιά και θαυμάσια ο Χριστοδούλου έπιασε αυτή την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out καθώς υπερίπτωτο και ο Ταλικριάδης. Όλα αυτά στο 75 λεπτό καθώς η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι ισόπαλη 0-0.
Δέταρη και Αναστόπουλος, από τα αριστερά είναι τώρα ο Σαββίδης. Σαββίδης τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Σαββίδης για τον Αναστόπουλο, μπροστά όμως απομακρύνει ο Μανολάς. Οικονομόπουλος. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Δημητριάδης θα σημειώσει το τέλος του αγώνα στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ισόπαλοι 0-0, ύστερα από ένα πολύ καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι δύο αντίπαλοι έχασαν ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ και να σημειώσουν γκολ. Γιατί η ΑΕΚ δεν μπορέσε να φτάσει στην νίκη σήμερα? Νομίζω ότι παίξαμε καλύτερα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, χάσαμε πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά έτσι είναι η μπάλα, μας τιμώρησε όπως τη Λάρισα. Μήπως ήσασταν και κουρασμένοι βέβαια από τον αγώνα της Μασσαλίας?